Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Κυριαζέλης και σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα image slide show ή αλλιώς μια αναλλαγή εικόνων στο Adobe Captivate 5. Ανοίγουμε το Adobe Captivate, κάνουμε μονοκλικ πάνω στην επιλογή, στην οθόνη υποδοχή, στην επιλογή image slide show, που δείχνει τις ορισμένες προεκλεγμένες αναλύσεις οθόνης. Θα πατήσω στο κάτω βέλος, εγώ επιλέγω την ανάλυση οθόνης 640 οριζόντια με 480 κάθετα, που σημαίνει σε πίξελ πάντοτε. Εάν θέλω να καθορίσω εγώ μια άλλη ανάλυση, τότε μπορώ να το κάνω από αυτόν τον τρόπο, το έχουμε δείξει και σε προηγούμενη παρουσίαση. Πατάω OK. Πηγαίνω στο σκληρό μου δίσκο στο σημείο που έχω αποθηκεύσει τις εικόνες, τις επιλέγω όλες πατώντας Shift. Πατάω άνοιγμα, περιμένω λίγο μέχρι να ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο το οποίο περιέχει ορισμένες πολύ βασικές επιλογές που αφορούν την επεξεργασία των εικόνων. Τα πρώτα τρία ράβλη, οι τρεις πρώτες ράβλη μπάρες που υπάρχουν αφορούν την φωτεινότητα, την οξύτητα και την διεύθυνση της εικόνας, ενώ οι άλλες τρεις αφορούν το χρώμα. Διάφορες επιλογές και διάφορα εφέτα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε για το χρώμα της εικόνας. Εάν θέλω να ενεργοποιήσω, να μετατρέψω την εικόνα μου σε αποχρώσεις που περιπατάω το grayscale, εάν θέλω να παρουσιάσω τα αρνητικά των χρωμάτων, τότε πατάω το invert color. Εάν θέλω να χρησιμοποιήσω τον κατοπτρισμό, είτε οριζόντιο είτε κάθετο, χρησιμοποιώ αυτά τα δύο κουμπάκια. Και αν θέλω να περιστρέψω την εικόνα μου δεξιά ή αριστερά, τότε επιλέγω τα επόμενα δύο κουμπάκια που υπάρχουν εδώ με τις τα βελάκια περιστροφής. Εάν θέλω να κόψω ένα συγκεκριμένο κομμάτι από την εικόνα μου, τότε βλέπω ότι πατώντας την επιλογή crop, τότε εμφανίζεται ένα τετράγωνο, τα όρια του οποίου μπορώ να τα μεταβάλω, έτσι ώστε να επιλέξω το κομμάτι εκείνο της εικόνας που με ενδιαφέρει να περικόψω. Εάν θέλω να μεγενθύνω την εικόνα, τότε μπορώ να το κάνω ή χειροκίνητα ή να χρησιμοποιήσω μία από τις χειροκίνητες μεγενθύσεις ή σμικρύνσεις. Εάν θέλω να προσαρμοστεί η εικόνα μου στα όρια της παρουσίας, τότε πατάω το Best Fit. Πατάω με αυτό το βελάκι μπορώ να εφαρμόσω όλες αυτές τις αλλαγές και τα εφέ στις εικόνες που έχω δημιουργήσει. Πατάω OK. Περιμένω λίγο μέχρι να δημιουργηθεί η παρουσίασή μου, το image slide show. Τη δημιούργησα. Τώρα αν θέλω να εφαρμόσω εφέ εναλλαγής, δηλαδή που να παρεμβάνονται ανάμεσα στις δύο εικόνες, πηγαίνω δεξιά στην καρτέλα General, κατεβαίνω λίγο, εδώ είναι, αφού επιλέξω την εικόνα, πατάω την διάφορα εφέ, το ίδιο κάνω και για τις υπόλοιπες εικόνες, εφαρμόζω έτσι επιχεία εφέ, για να δω στη συνέχεια το αποτέλεσμα. Έχω τελειώσει σχεδόν με την δημιουργία ενός image slide show. Εάν θέλω να εισάγω ένα βίντεο που το είχα πριν αποθηκεύσει, τότε κάνω δεξί κλικ επάνω στην διαφάνεια που θέλω να δημιουργήσω το επόμενο βίντεο. Πατάω insert, new slide. Κατευθείαν βλέπω ότι δημιουργείται ένα καινούριο slide. Πηγαίνω στο βίντεο. Πατάω Insert Slide Video. Πηγαίνω σε αυτό εδώ το slide show. Το ανοίγω. Το βίντεο εισάγεται. Βλέπω ότι έχει εισαχθεί. Και
σχεδόν έχω τελειώσει. Πηγαίνω μετά στο file, αποθηκεύω, save as, δίνω ένα καινούργιο όνομα, να μην κάνω αυτή τη διαδικασία ξανά, και έχω τελειώσει. Τη δημιουργία ενός image slide show. Για να δούμε τώρα την παρουσίαση που έχουμε δημιουργήσει. Πηγαίνω file. Πηγαίνω μάλλον όχι. Στον υπολογιστή μου. Expansion Drive. Το ανοίγω με το κατάλληλο πρόγραμμα και να το slideshow που έχω δημιουργήσει. Με τα προεπιλεγμένα εφέ. Και φυσικά το βίντεο το οποίο είχα εισάγει. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.